984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παγώνουν μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου οι επιτάξεις που έχουν ανακοινωθεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για τη δημιουργία κλειστών κέντρων για ετούντες άσυλο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης. Βάζουμε ένα μορατόριουμ στις επιτάξεις, είπε, ώστε να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή και να καταλήξουμε σε μία λύση. Θέλω ωστόσο οι Δήμοι και η Περιφέρεια να έρθουν με ρεαλιστικές τοποθετήσεις και ρεαλιστικές λύσεις, πρόσθεσε. Φιλοξενεί επιπλέον 1.500 ετούντων ασύλου σε ενοικιαζόμενα σπίτια ανά το νησί και δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων συνολικής δυναμικότητας έως 150 θέσεων, η οριστική πρόταση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης προς το Υπουργείο Μετανάστευσης Ασύλου ως προς την περαιτέρω εμπλοκή της Κρήτης στην εθνική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η πρόταση εστάλει μέσω επιστολής στον αρμόδιο Υπουργό. Νέα πρόταση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού φέρεται την ίδια ώρα να καταθέτει η Γερμανία με δεδομένη την άρνηση πολλών χωρών να δεχθούν πρόσφυγες μετανάστες στο έδαφος τους. Η πρόταση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία θα εκκινεί στις χώρες υποδοχής αλλά θα ολοκληρώνεται στις χώρες προορισμού. Στις χώρες υποδοχής θα αποφασίζεται με διαδικασίες fast track ποιοι από τους εισερχόμενους δικαιούνται προστασίας και ασύλου, σύμφωνα με νέα, ενιαία και αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια. Όσοι δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα προωθούνται αμέσως με ευθύνη ενός ενισχυμένου με νέο εξοπλισμό και έμψυχο δυναμικό Frontex στις χώρες από τις οποίες ξεκίνησαν. Όσοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα προωθούνται αμέσως στις χώρες προορισμού με βάση την ποσόστοση κάθε χώρας στην υποδοχή προσφύγων η οποία θα έχει αποφασιστεί από κοινού. Η Ελλάδα, όπως δηλώνει ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος, έχει προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών και την ενίσχυση των οικονομικών ανταποδόσεων για τρίτες χώρες που θα συνεργάζονται. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ελληνικό αίτημα για τη δημιουργία μηχανισμού εκτακτής ανάγκης. Ένας μηχανισμός αυτόματης αλληλεγγύης. Όπως εξηγεί, αυτός ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση μεγάλης προσφυγικής κρίσης. Θα πρόκειται για μια εγγύηση ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Ελλάδα δεν θα μείνει μόνη της και οι υπόλοιπες χώρες θα σπεύσουν να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί. Τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης θα επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της για την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, που συνέστησε ψυχραιμία, δουλειά, νυφαλιότητα και λιγότερο λαϊκισμό. Τάχθηκε δε υπέρ μιας Ευρώπης ανοιχτής αλλά προσεκτικής και επισήμανε ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική θα απαιτήσει και ανάλογους πόρους. Από την άλλη, 182 ήταν οι μετανάστες και πρόσφυγες που περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα το τελευταίο τριήμερο στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Αναστάτωση προκαλούν δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου που κάνουν λόγο για κύμα έργων δημιουργίας μονάδων καύσης απορριμμάτων στη χώρα με βάση συγκεκριμένο κυβερνητικό πλάνο και με βάση τα όσα είδε επισκεπτόμενος τέτοιες μονάδες στη Γαλλία ο Υπουργός Ενέργειας Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Απόλυτα χαρακτηριστικό είναι μάλιστα δημοσίευμα του newmoney.gr που κάνει λόγο για mega project μονάδων απορριμμάτων σε όλη τη χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης. Η κυβέρνηση χαράσει μια νέα στρατηγική στέργα διαχείρισης αποβλήτων χωρίς δογματισμούς για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο που έχει χαθεί, ανεβάζοντας στροφές στα θέματα της ανακύκλωσης αλλά και της αξιοποίησης όλων των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή αξιοποίηση των σκουπιδιών, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφακός. Συζήτηση ανεφουσίας καθώς δεν ακούστηκαν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά εργασίας παρά μονάχα πολιτικές αντιπαραθέσεις όπως αυτή που έγινε την Παρασκευή στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αναφέρει στον 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς. Μιλά για την ανάγκη υπογραφής συλλογικών συμβάσεων με αξιοπρεπή μισθό για τους εργαζόμενους αλλά και την πραγματική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση όπως επίσης και το άνοιγμα νέων θέσεων. Επισημαίνει ότι η εργασία συνδέεται άμεσα με το ασφαλιστικό που αυτή την εβδομάδα συζητείται στη Βουλή και μιλά για νομοσχέδιο που πλήττει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συνταξιούχων. Είδα μια συζήτηση, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε συζήτηση, την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή για τα θέματα τα εργασιακά, που μόνο προτάσεις και λύσεις δεν είδαμε, παρότι οι λύσεις είναι πολύ απλές.
Ωστόσο κανείς δεν είδα να έτσι με ουσιαστικές προτάσεις να τις θέτει και να τις προσπαθεί να δώσει λύσεις. Και δεν μιλάω φυσικά σε τίποτε άλλο με το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, ότι θα πρέπει η ανεργία να αντιμετωπιστεί όχι εις βάρος της απασχόλησης, γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες μειώσεις στην ανεργία, ωστόσο οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ή μια απασχόληση με 200 ή 300 ευρώ. Πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα έχουν γίνει εδώ πέρα στην Κρήτη καθημερινή, θα έλεγα, με καθημερινά συμβάντα, και πραγματικά σε όλα αυτά πρέπει να δοθούν λύσεις και ιδιαίτερα με τις συλλογικές συμβάσεις και την υποχρεωτικότητα αυτών, έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλοποίηση της αγοράς. Καλούμε όλο τον κόσμο αύριο το πρωί στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση να βρίσκεται 10 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Απεργία αύριο 18 Φεβρουαρίου για το ασφαλιστικό. Χωρίς λεωφορεία, τρόλι, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ και μετρό θα μείνει η χώρα, ενώ και τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά θα μείνουν δαμένα λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η Πενέν σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. Η κυβέρνηση ξέχασε πολύ γρήγορα τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου και προχωρά σε μια νέα αντιασφαλιστική επίθεση, προωθώντας ένα νομοσχέδιο το οποίο συνεχίζει με μικροβελτιώσεις στην ίδια φιλοσοφία και πολιτική του προηγούμενου απαράδεκτου νόμου, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Στάση. 24ωρη απεργία έχουν κηρύξει το Σωματείο των Οικοδόμων και η Ομοσπονδία των Λογιστών. Απεργούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις οι συνταξιουχικές ενώσεις και οι αγρότες. Ελουκέτο θα μπει σε όλο το δημόσιο, καθώς η ΑΔΔΗ έχει κηρύξει 24ωρη απεργία, οπότε κλειστές θα παραμείνουν εφορίες, πολεοδομίες, δήμοι, νομαρχίες και υπουργεία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ υποστηρίζει ότι με το νέο νόμο διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας που ψηφίστηκαν με το νόμο 43-36, ενώ διατηρούνται και τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όλους όσους έχουν μέχρι και 30 χρόνια υπηρεσίας. Η ΠΟΕΟΤΑ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μονάχα η συνέχιση των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 10-2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% και έως 60%. Στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, η συγκέντρωση στα 10 το πρωί, στο Ηράκλειο, την ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας για τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου δρόμος Καυροχώρη-Κεραμούτσι, συντήρηση-βελτίωση με προϋπολογισμό 1,285 εκατομμύρια ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το έργο με 12μηνη διάρκεια προβλέπει συντήρηση και βελτίωση στο τμήμα του επαρχιακού δρόμου Γάζη-Κεραμούτσι-Καμάρι από την έξοδο του οικισμού Καυροχώρη πριν την έξοδο στον οικισμό Κεραμούτσι, οπότε και θα δίνει γίνει διαπλάτηση του δρόμου για την απόκτηση νέου πλάτους 6,5 μέτρων. 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στην Ιερά Πέτρα σήμερα το πρωί όταν η μηχανή που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές, θωρακικές και κοιλιακές κακώσεις και αιμοδυναμικά ασταθείς, σύμφωνα με το διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος Ιερά Πέτρας. Προφυλακιστής κρίθηκε ο 43χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονία 73χρονου στις Κορούνες Λασιθίου την προηγούμενη εβδομάδα και στον τραυματισμό του γιου του. Σκηνές ένταση στο δικαστήριο της Νεάπολης σήμερα, όπου και απολογήθηκε. Ζημιές υπέστη και ένα περιπολικό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Βίντεο ντοκουμέντο που σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος του εγκλήματος αποδεικνύει την ενοχή του κατηγορουμένου παραδόθηκε επίσης στον ανακριτή, πυροδοτώντας αντιδράσεις. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας, το βίντεο αποτυπώνει τη σκηνή του φρικτού και σκληρού εγκλήματος, της ανόητης καπετανιάς και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για περαιτέρω υπερασπιστικούς ελιγμούς. Είναι καταπέλτης, είναι σκληρό και δύσκολο να αναγνωστεί ψυχολογικά και συναισθηματικά, ωστόσο η οικογένεια αισθάνθηκε την ανάγκη να το παραδώσει και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Το υλικό δείχνει την εκτέλεση από το δράστη με νυφαλιότητα, διάβγεια και ψυχραιμία με την οποία θέλησε να δράσει και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, είπε ενδεικτικά ο Γιώργος Κοκοσάλης. Συνελήφθησαν τρεις διαρρήκτες με πλούσια δράση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αφορά Έλληνες που είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η οποία είχε αποσπάσει μέσα σε διάστημα μερικών μόλις εβδομάδων αλία χρηματικής αξίας
αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Είναι ηλικίας από 30 έως 44 ετών και η δράση του σταμάτησε την Παρασκευή, όποτε και συνελήφθησαν. Αντιμέτωπη με τον νόμο βρίσκεται 59χρονη που καταγείται από χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, διαμένει στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και κατηγορείται για μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με ζώα συντροφιάς. Μέσα στην κλινική που φέρεται να είχε στήσει, 59χρονη κατηγορείται ότι έκανε χειρουργικές επεμβάσεις, όπως για παράδειγμα στηρώσεις, με απροσδιορίστο αριθμό ζώων συντροφιάς. Επίσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε προβεί στη θανάτωση ζώων συντροφιάς. Επίσης, να διέθετε προς πώληση τα ζώα μέσω διαδικτύου παράνομα. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του στο Θραψανό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Ο άνδρας που υπέστη εγκαύματα υπέκυψε στο νοσοκομείο στα τραύματά του. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ. 40χρονη έπεσε στα χέρια της αστυνομίας στο Ηράκλειο με την κατηγορία ότι προσποιούμενη την πελάτησα διέπραξε κλοπές αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα από ένα ανθοπολείο από το γραφείο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αλλά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, σπίτι της βρέθηκαν 180 γραμμάρια καπνού, τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη από τον νόμο, ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, μικροποσότητα ηρωίνης και 72 ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο ιατρική συνταγή. Ξεκινούν στην Αθήνα οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία και οι οποίες θα είναι κυρίως τεχνικές στρατιωτικές. Στόχος είναι να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία ώστε να υπάρχει μια ταχεία και πολιτική διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν. Χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο τέτα-τέτ που είχε και με τον Τούρκο ομολογό του Χουλουσία Κάρ και έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα ότι δεν θα υπάρξει πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εάν συνεχιστούν οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Όπως ξέρετε, αυτές τις ημέρες ξεκινά ο διάλογος για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό που είπα και είναι γνωστό στον ομολογό μου, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, είναι ότι για να έχει νόημα αυτός ο διάλογος, πρέπει να συνοδεύεται και από συμπεριφορές που κατατείνουν στη μείωση των εντάσσεων στην περιοχή. Και αυτό εξαρτάται και από τις προθέσεις της γείτονας, σημείωσε και πρόσθεσε. Επομένως, αν επιδείξουμε όλη τη σωστή συμπεριφορά, θα έχει νόημα ο διάλογος για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ίδια την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Από τη μία συζητάμε και από την άλλη έχουμε όλα αυτά με τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις του Αιγαίου, τότε δεν υπάρξει η πρόοδος που όλοι θα θέλαμε να υπάρξει. Ο ΟΗΕ μπορεί να παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου αναφορικά με τα όσα διαδραματίζονται στη Λιβύη, όπως και με το ψευτομνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, αλλά το ζητούμενο είναι η στάση της Ελλάδας που θεωρεί βαρύδια τα εθνικά θέματα, εκτίμησε σήμερα μιλώντας στον 984 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δρυβάς. Σέβεται το, υποτίθεται ότι ενσαρκώνει το διεθνές δίκαιο και λέει ότι από τη στιγμή που δύο κράτη έχουν νομική προσωπικότητα και δευτερευόντως, όπως είπατε σωστά, τη στιγμή που είναι νόμιμα εκλεγμένες οι κυβερνήσεις και ο Σάρατζ είναι αυτός που αναγνωρίζεται στη Λιβύη, για τον Ερντογάν δεν το συζητάμε, από τη στιγμή που έχουν υπογράψει μια διμερή συμφωνία αυτές οι δύο χώρες, μπορεί να αναρτηθεί και για τον ΟΗΕ παράγει δίκαιο. Που σημαίνει πολύ απλά, ο ΙΕ θα αναρτήσει τους χάρτες κατά πάσα πιθανότητα και μετά, επειδή και εκείνος δεν θέλει σαν οργανισμός, ξέρετε, να εμπλέκεται και πάρα πολύ στα πολιτικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η ισχύς καθορίζει τα πράγματα και όχι το δίκαιο, θα γυρίσει και θα πει πολύ απλά βρείτε τα. Ο ΙΕ παίζει το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, έκανε μια άλλη διφορούμενη δήλωση, δηλαδή έχει κάνει δύο πράξεις. Έχει διαρρεύσει πρωτίστως ότι πρόκειται να τους αναρτήσει τους χάρτες. Δευτεροβόντως, έχει κάνει τι ο ΙΕ. Έχει πει ότι το εμπάργκο στη Λιβύη παραβιάζεται κατά κόρον. Που σημαίνει ότι έχει πάρει μια θέση για το ίδιο ζήτημα διαφορετική στην ουσία της με την άλλη. Δηλαδή, από τη μία λέει φωτογραφίζει την Τουρκία ουσιαστικά και ίσως και τη Ρωσία και άλλους δρόντες ότι το εμπάργκο όπλων ουδέποτε έχει σταματήσει ενώ έχει κηρυχθεί παράνομο και απαγορεύεται και από την άλλη ότι εμείς τι να κάνουμε, αυτές οι συντεταγμένες έχουμε, αυτές θα αναρτήσουμε. Η Ελλάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, στρατηγικά χαρακτηριστικά και όλοι οι πρωθυπουργοί είχαν. Δυστυχώς δεν είναι αυτά που θέλαμε. Είναι η αδράνεια απέναντι στην Τουρκία. Προσφυγή στη Χάγη, έρευνες στις Τουρκίες για υδρογονάνθρακες, μνημόνιο Λιβύης Τουρκίες και δυσάρεστες εκπλήξεις για την Ελλάδα στις αναφορές του επικεφαλής του slpress.gr Σταύρου Λιγερού στον 984 και στο Γιώργο Σαχίνη, καθώς όπως αναφέρει από ελληνικής πλευράς η προετοιμασία είναι ανυπαρκτή.
Ο ΙΕ δεν εξετέζει την νομιμότητα μιας συμφωνίας μεταξύ δύο κράτων. Την πρωτοκολλεί και την δημοσιεύει. Μόνο αν αποφάσιζε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να τεθεί ένα ζήτημα. Τέτοιο θέμα δεν ετέθη, κανένα δεν ήταν διατεθειμένο να μπει μπροστά για την Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοια δυνατότητα, συμπαγωγικότητα. Άρα μας εξέπληξε λοιπόν αυτό το οποίο ερχόταν. Αυτό που ήταν δεδομένο δηλαδή. Και θα μας εκπλήξει πολύ δυσάρεστα, μα πολύ δυσάρεστα, αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ας ακούσουμε τι είπε ο Ερντογάν το Σάββατο. Ό,τι θα πάρει να τελειώσει, θα είπαν ότι δεν έχει αλλάξει, διαβάζω τη φράση του, δεν έχει αλλάξει η στάση μας στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό φαίνεται από τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε με τη ΝΑΕΟ. Είχαμε δύο, θα έχουμε και αγοράσαμε και τρίτο υγειοτρύπανο, έχουμε και δύο ερευνητικά πλοία. Πρέπει να ξεκινήσουμε εντατικές εργασίες, κουβέντες όπως χάγη στην εκμετάλλευση. Πρέπει να κρίνονται από το περιεχόμενό του. Άρα ναι, εγώ θα έλεγα χάγη. Και τι δεν λέω Χάγη. Λέω Χάγη, εάν μου πει ότι θα πάμε στη Χάγη, χωμένα είναι υποσχετικό, το οποίο δεν θα λέει να οριοθετήσει μόνο την υφαλοκρηπίδα, αλλά θα λέει και να κρίνει και τα παρεπίπτοντα. Δηλαδή θα πούνε ότι ξέρετε, έχουμε 18 ή 54 νησιά ανάλογα την περιλαμβάνει και κάποιες βραχονισίδες, 54 νησιά τα οποία είναι τουρκικά και είναι υπολοιμική κατοχή. Ή να το κρίνουμε, να μας πείτε κι εσείς, ας πούμε, ποιο είναι ελληνικό και ποιο είναι τουρκικό. Οπότε τότε θα αφήσουμε στα χέρια κάποιων δικαστών ελληνικό έδαφος, δηλαδή ελληνική επικράτη. Αυτό δεν το δέχομαι. Όσους Έλληνας πολίτες. Άρα, όταν λέμε Χάγη, πρέπει να προσδιορίζουν τι πάνε από τη Χάγη. Υπεγράφει το πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για το 2020 αφορούν σε δράσεις στους τομείς της επιχειρησιακής και ατομικής εκπαίδευσης. Επιστροφή 280 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτή ενέρεση που είχε υποβληθεί από ελληνικής πλευράς για απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρεθούν από την Ελλάδα σημαντικά ποσά, καθώς κρίθηκε ότι δόθηκαν για επιδοτήσεις βοσκοτόπων κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στις 26 Φεβρουαρίου ανοίγει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πάγια ρύθμιση, προκειμένου οι οφειλέτες του Δημοσίου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 24 έως 48 δόσεις. Οι οφειλέτες της εφορίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες και μικρότερες δόσεις. Έτσι, θα μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές στη νέα πάγια ρύθμιση των νέων δόσεων. Τελευταία ευκαιρία διακανονισμού των χρεών τους προς τις τράπεζες, τα φαντς και το δημόσιο πριν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να κηρύξουν πτώχευση θα έχουν οι δανειολήπτες και μετά τον Απριλίο όταν θα εκπνεύσει το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση των χρεών που έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα θα προβλεφθεί ως παράπλευρη δυνατότητα στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και ο οποίος θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη που θα καταργηθεί επίσης από τα τέλη Απριλίου. Η δυνατότητα ρύθμισης χρεών θα παρασχεθεί μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα στηθεί στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους και στην οποία κάποιος ιδιώτης ή επιχείρηση θα μπορεί να φορτώσει όλα τα χρέη που τον βαρύνουν, δηλαδή τόσο τα δάνεια προς τις τράπεζες, οι funds, αλλά και κάθε είδους οφειλή προς άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή ακόμη και ιδιώτη. Η λειτουργία της πλατφόρμας δεν θα στοχεύει στην προστασία της πρώτης κατοικίας όπως συμβαίνει σήμερα, θα είναι μια ίστατη προσπάθεια, σημειώνεται, για την συνολικότερη ρύθμιση χρεών που έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις όπως συμβαίνει σήμερα μέσω του νόμου Κατσέλη αλλά με εξωδικαστικό τρόπο και κυρίως αυτοματοποιημένο. Ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας δεν θα παρεμβαίνουν στο έργο των υπηρεσιακών γραμματέων οι οποίοι αποκτούν πλέον αυξημένες αρμοδιότητες όσον αφορά τα ζητήματα προσωπικού, μετατάξεις και αποσπάσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο κατατίθεται στη Βουλή. Θα προβλέπεται επίσης η αξιολόγηση των διευθυντών και των τμήματαρχών των ΟΤΑ.
Η επιδημία του κορονοϊού μπορεί να καταστρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αυτή τη χρονιά, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά πιθανόν θα ακολουθήσει μια ισχυρή και ταχύ ανάκαμψη. Μπορεί να υπάρξει μια μείωση που εξακολουθούμε να ελπίζουμε να είναι της τάξης 0,1 έως 0,2%, δήλωσε η Διευθύντρια του Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών στο Ντουμπάι. Η ίδια είπε ότι ο πλήρης αντίκτυπος από την εξάπλωση της νόσου εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα περιοριστεί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία επαναπατρισμού των δύο Ελλήνων που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο είναι σε καραντίνα. Η Ιταλία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επαναπατρίσει τους 35 πολίτες της που επιβαίνουν στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο. Στην Κίνα, ο αγώνας εναντίον του κοροναϊού αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για το σύστημα και τις δυνατότητες αλλά και την κυβέρνηση της χώρας, αναγνώρισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ. Οι νεκροί ανέρχονται στους 1.770, ξεπέρασαν τα 70.000 στα κρούσματα. Ένδειξη του πόσο δρακόντια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κίνα ήταν η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας ότι τα κυκλοφορούν τα χαρτονομίσματα θα απολυμαίνονται και θα τίθεται σε καραντίνα έως και 14 ημέρες πριν επανακυκλοφορήσουν. Οι Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ανεκατέλαβαν χθες τα περίχωρα της Μητρόπολης στο Χαλέπι, συνεχίζοντας την προέλασή τους εναντίον του τελευταίου προπύργιου των τζιχαντιστών και ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ένα βήμα πριν από την ανοιχτή σύγκρουση με τον κυβερνητικό στρατό του Άσαντ βρίσκεται η Τουρκία, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ απειλεί να διαρρήξει την εύθραυστη ρώσο-τουρκική συνεννόηση για τη διαχείριση του Συριακού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρότρινε την κυβέρνηση της Ρωσίας να πάψει να υποστηρίζει τις ομότητες του καθεστώτος του Σύρου Προέδρου, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε εχθές ο Λευκός Οίκος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 επανεξετάζουν σήμερα την πιθανότητα να επιτηρείται το εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει στη Λιβύη ο ΟΗΕ. Διαλύθηκε χθες το βράδυ η Βουλή στα Σκόπια ώστε να προκηρυχθούν πρόορες βουλευτικές εκλογές στη χώρα, οι οποίες δρομολογούνται για τις 12 Απριλίου. Υπέρ της διάλυσης του σώματος στάχθηκαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων της χώρας. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Η μέρα κρίσης, η σημερινή για τον Όφι που υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γιατί Γκουλέ. 984. Ο καιρός. Νεφελούδης ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφορέως στους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνη Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.